μια νέα δυνατότητα που εντάσσεται στην κατηγορία του εναλλακτικού τουρισμού. Αποτελεί όμως αναγκαιότητα και για τους κατοίκους της Ηπείρου, όχι μόνο για τους επισκέπτες. Ανοίγει η περιφέρεια Ηπείρου μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ήπειρους Trail. Μια προσπάθεια καταγραφής και ανάδειξης του δικτύου των μονοπατιών στο πλαίσιο αξιοποίησής τους για πεζοπορικές διαδρομές βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, αφού έχουν ήδη χαρτογραφηθεί πεζοπορικές διαδρομές συνολικού μήκους 200 χιλιόμετρων. Ο επόμενος στόχος είναι το δίκτυο να επεκταθεί και να καλύψει 370 χιλιόμετρα πεζοπορικών διαδρομών και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου. Όπως εξήγησε ο Ηλίας Γκαρτζονίκας, στέλεχος της Διεύθυνσης Τουρισμού, δεν πρόκειται για κατασκευή μονοπατιών, αλλά για ανάδειξη των παλιών και όπου χρειάζεται παρέμβαση ανακατασκευής. Είμαστε σε έναν από τους ωραιότερους τόπους της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης όσον αφορά τις διαδρομές αυτές. Το Ήπειρους Trail συνδέει σε πρώτη φάση τον νομό Ιωαννίνων, την περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων με την Άρτα και κατόπιν οδηγιών και από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου θα επεκταθεί και στις τρεις εκτός της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων και στις τρεις άλλες περιφερειακές ενότητες. Ήδη ο σχεδιασμός είναι έτοιμος, προχωρούμε βήμα-βήμα, είμαστε γύρω στα 200 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή από τα 370, έχει δυσκολίες, είμαστε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τόπο, δεν κατασκευάζουμε μονοπάτια, αναδεικνύουμε τα παλιά, άρα όπου είναι παρατημένα είναι σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένα, όμως όλοι δουλεύουμε υπό τις οδηγίες, θα επαναλάβω, του Περιφερειάρχη, η Διεύθυνση Τουρισμού είναι κοντά και όλοι δουλεύουμε βήμα-βήμα να κάνουμε για να γίνει όσο δυνατόν καλύτερα η δουλειά που πρέπει και να συνδεθούν τα κομμάτια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά με την ιστορία, τον πολιτισμό και ό,τι υπάρχει γύρω από αυτό. Και ο στόχος είναι η πιστοποίησή του, έτσι. Οπότε. Στόχος είναι η πιστοποίησή του και μην ξεχνάμε ότι πια όλα ό,τι γίνονται στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται με κανονισμούς. Όταν λέμε πιστοποίηση δεν εννοούμε κάτι ιδιαίτερο, ποιος ξέρει τι είναι. Είναι διεθνή στάνταρ που ουσιαστικά προφυλάσσουν τον επισκέπτη ή τον ενημερώνουν για ό,τι χρειαστεί και θα συναντήσει σε αυτή την πορεία. Άρα μιλάμε για την ασφάλεια των επισκεπτών και την ενημέρωσή του. Αυτή είναι μια πεπατημένη που έρχεται στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε 4 πιστοποιημένα μονοπάτια. Προχωρούμε όλοι μαζί. Έχει αλλάξει και η ελληνική νομοθεσία από την 1η-1η του 18 πάνω σε αυτά. Έχει προσαρμοστεί γιατί ήταν πιο πολύ η δασική νομοθεσία. Τώρα όμως προσαρμόζεται στον πεζοπόρο, στις ανάγκες του. Προχωράμε όλοι μαζί και αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε, όπως είχαν γίνει οι πρώτες δύο στην Αμοργό, στην Άνδρο και στο Μένολο, που ήταν τα πρώτα πιστοποιημένα μονοπάτια, ακριβώς αυτό το σκοπό είχαν. Να δούμε τι προβλήματα είναι και να αναζητήσουμε τις λύσεις. Προχωράει πολύ καλά η δουλειά και να ξέρουμε ότι όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή περπατιέται στα βουνά. Στις αρχές του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μέτσοβο η τρίτη πανελλήνια συνάντηση μονοπατιών. Τον Σεπτέμβριο όμως και τον Οκτώβριο η Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με τους ορειβατικούς συλλόγους Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας διοργανώνει το Φεστιβάλ Πεζοπορίας με μια σειρά προτινόμενων διαδρομών. Έτσι έχουμε το Φεστιβάλ Πεζοπορίας τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σαν προάγγελο της πανελλήνιας συνάντησης που θα γίνει τον Νοέμβριο και είμαστε στην ευτυχή θέση να πούμε ότι και οι 4 περιφερειακές ενότητες με τους ελληνικούς ορειβατικούς συλλόγους που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των 4 περιφερειακών ενωτήτων της Ηπείρου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου προτείνουν διαδρομές στους συμπολίτες μας αλλά και στους επισκέπτες της Ηπείρου γιατί για αυτό το δίμηνο, ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν όσο δυνατόν καλύτερα την ηπειρωτική φύση και μέσω έμπειρων οδηγών ορειβατών να μάθουν και μυστικά της πεζοπορίας και της ορειβασίας, ώστε να αποτελέσουν και αυτά μέρος της καθημερινότητάς τους, γιατί δεν θα πρέπει να λέμε ότι χρειάζεται να κάνουμε μια πεζοπορία και ολοκληρώσαμε ή μάθαμε. Πρέπει να είναι μέρος της ζωής μας, μέρος της καθημερινότητάς μας. Θα μας ωφελήσει πάρα πολύ. Άρα η γνωριμία με τη φύση, με την ιστορία, με τα διδάγματα της, αλλά και με άλλο όπως είναι η γαστρονομία, οι υπαίθριες δραστηριότητες που περνούν και γίνονται γύρω από αυτά τα μονοπάτια είναι ένας από τους στόχους αυτής της γιορτής της πεζοπορίας. Στο ipirostrail.gr μπορεί ο καθένας εκεί που αναγράφει τρίτη συνάντηση να δει ό,τι αφορά
και για την γιορτή της πεζοπορίας, δηλαδή αυτό το δίμηνο, ποιες είναι οι διαδρομές και τι πρέπει να κάνουν για να συμμετάσχουν, αλλά και την, όταν θα φτάσουμε με το καλό το Νοέμβρη που θα γίνει στο Μέτσοβο, λόγω του ότι εκεί είναι το τρίτο πιστοποιημένο μονοπάτι της Ελλάδας, το Ursa Trail. Εκεί θα γίνει πια η γιορτή των μονοπατιών, τα μονοπάτια που κατασκευάζονται, μάλλον που αναδεικνύονται στην Ελλάδα, γιατί δεν μιλάμε για κατασκευή, αλλά μιλάμε για ανάδειξη των υφιστάμενων παραδοσιακών μονοπατιών.